Σελίδα 972, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, Πράξη των Αποστόλων. Ήκουσαν δε οι Απόστολοι και οι αδελφοί όντες εν τη Ιουδαία, ότι και τα έθνη εδέχθησαν το Λόγο του Θεού και ότι ανέβη ο Πέτρος εις Ιεροσόλυμα, εφιλονίκουν με ταυτού οι εκπεριτομείς λέγοντες ότι εισήλθες προς ανθρώπους απεριτμήτους και συνέφαγες με ταυτόν. Ο δε Πέτρος ήρχισε και εξέθετε προς αυτούς τα γινόμενα κατά σειράν λέγον: «Εγώ είμαι προσευχόμενος εν την πόλη Ιώπη και είδον όραμα εν εκστάσεις και βοστή καταβαίνον ως συνδόνα μεγάλη της δεδεμένη από των τεσσάρων άκρων κατεβιβάζει το εκ του ουρανού και ήλθε μέχρι σε μου, εις την οποία ανατενή σας παρετήρουν και είδον τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα ποτεινά του ουρανού. Και ήκουσα φωνήν λέγουσα προς εμέ: σηκωθείς Πέτρε, σφάξον και φάγε. Και είπον: μη γέννη το Κύριε, διότι ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον εισήλθε ποτέ εις το στόμα μου. Και η φωνή μη απεκρίθη εκ Δευτέρου εκ του ουρανού, όσα ο Θεός εκαθάρισε, εσύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις και πάλι να ανεσύρθησαν άπαντα εις τον ουρανό. Και ειδού τι αυτή ώρα τρεις άνθρωποι έφτασαν εις την οικίαν εν ήμην απεσταλμένοι προς εμέ από Κεσαρίας. Είπε δε προς εμέ το πνεύμα να υπάγω με ταυτόν μη δόλος διστάζουν. Ήλθον δε με τεμού και οι έξι ούτοι αδελφοί και εισήλθομεν εις τον οίκον του ανθρώπου και απήγγειλε προς εμάς πως είδε τον άγγελον εν το οίκο αυτού ότι εστάθηκε, είπε προς αυτόν: απόστειλον ανθρώπους εις Ιώπην και προσκάλεσον τον Σίμωνα των επωνομαζομένων Πέτρων, ώστις θέλει λαλήσει προς ε λόγους, διόν θέλει σωθεί εσύ και πάσο οίκο σου. Και ενώ ήρθαν να λαλώ, το Πνεύμα το Άγιο επήλθεν επ' αυτούς καθώς και εφημάς καταρχάς. Τότε ενεθυμήθην το λόγο του Κυρίου ότι έλεγεν: ο Ιωάννης μένε βάφτισε εν ύδατι, εσείς όμως θέλετε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίω. Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίσην δωρεάν και εις εμάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, εγώ τις ήμην ώστις να δυνηθώ να εμποδίσω τον Θεόν. Ακούσαντες δε ταύτα ησύχασαν και δόξαζαν το Θεόν λέγοντες: και εις τα έθνη λοιπόν έδωκεν ο Θεός την μετάνοιαν εις ζωήν. Ημέ λοιπόν διασκορπιστέντες εκ του διωγμού του γενωμένου δια των Στέφανων επέρασαν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, εις μηδένα κηρύττοντες των λόγων, ημί μόνον εις τους Ιουδαίους. Ήσαν δε την έσεξ αυτών άνδρες Κύπροι και Κυριναίοι, ήταν εισήλθον εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν και το χείρ Κυρίου με ταυτόν και πολύ πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριον. Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμης και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβαν για να περάσει ως Αντιόχιαν, ως τις ελθών και ειδών τη χάρη του Θεού εχάρη και παρεκκίνη πάντας να εμένωσιν εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον, επειδή το ανήρα αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη στον Κύριον πλήθος ικανών. Τότε εξήλθεν εις Θαρσόν ο Βαρνάβας για να ζητήσει τον Σάβλον, και βρών αυτόν έφερε στην Αντιόχεια και συνερθόντες στην Εκκλησία ένα εν ολόκληρον έτος εδίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχεία ονομάστηκαν οι μαθητέ χριστιανοί. Οι Ισραηλίτες χριστιανοί ονομάζονταν Ναζωραίοι, εξού και η αίρεση των Ναζωραίων. Όμως ήταν γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός ο ίδιος εφανερώθη εν σαρκή, ενδικαιώθη εν πνεύματι με την Ανάστασή Του ως άνθρωπος ο Χριστός, φάνηκε στους αγγέλους μετά την Ανάστασή Του, κηρύχθηκε ο Χριστός στα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο και τελεί ανελήφθη εν δόξη με την αρπαγή της Εκκλησίας. Μέχρι τότε όμως ήταν ασυγχώρητο εις άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλλόφυλλον. Και τώρα πρέπει να γίνει μεγάλη αλλαγή.
Και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, περιμένουμε, έτσι τουλάχιστον μου το έδειξε ο Θεός, τη μεγάλη αλλαγή. Τη μεγάλη αλλαγή που θα μας μεταμορφώσει ο Θεός σε εκκλησία ένδοξο, αγία, ευλογημένη, μη έχουσα κοιλίδα ερητίδα τίτουν τιούτων, ώστε να έρθει να παραλάβει εκκλησία άκρος ευλογημένη. Χρειαζόμαστε τη μεταμόρφωση και η μεταμόρφωση είναι πλησίον. Δεν ήταν απλό να καταργηθεί ο νόμος του Μωυσή στο λαό Ισραήλ, γιατί καταργείται πλέον. Και ο Θεός χρησιμοποίησε έναν άρχοντα μεν, εκατόνταρχο, Ρωμαίο, τον Κορνήλιο, αλλά απερίθμητο, ο οποίος όμως ήταν ευσεβής, φοβούμενος στο Θεό, με τα παντός του οίκου αυτού, και έκαμνε ελεημοσύνες εις των λαών πολλάς, και το σημαντικότερο, και εδέετο του Θεού διαπαντός. Αυτόν θα χρησιμοποιήσει ο Θεός. Κάνε μας μια τέτοια εκκλησία, Κύριε μου. Κάνε μας έτσι, σε παρακαλώ. Ξαναδιαβάζω. Ευσεβής, φοβούμενος των Θεών, με τα παντός του οίκου αυτού, έκαμε ελεημοσύνες πολλές και εδέετο του Θεού πάντοτε. Το ερώτημα όμως είναι, αυτός το έκανε ο Θεός, αδερφοί? Ο Θεός δημιούργησε τον Κορνήλιο και ο Θεός θα δημιουργήσει και μας. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να γίνουμε σαν τον Κορνήλιο. Αλλά ο Θεός μπορεί να σε κάνει, να με κάνει, να μας κάνει όλους. Στο όνομα του Χριστού Πατέρα, κάνε μας βασιλείς και ειρείς του υψίστου, να πλησιάζουμε τον παντοδύναμο βασιλιά, ως βασιλιάς προς βασιλιά. Βόηθα μας, Κύριε. Και από την άλλη μεριά, έναν άλλον δούλο του Θεού, Απόστολο, τον Απόστολο Πέτρο, τον εκλεκτό του Θεού, που θα γκρεμίσει, θα τολμούσα να πω, την Παλαιά Διαθήκη, τον νόμο, και θα φέρει το κλειδίον που ανοίγει τις πύλες του Παραδείσου, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ένας άνθρωπος, αγράμματος και ιδιώτης. Ένας άνθρωπος, αγράμματος και ιδιώτης. Όχι άρχοντας, ψαράς. Ασήμαντος στα μάτια του των ανθρώπων. Σημαντικότατος όμως στα μάτια του Θεού, γιατί αυτόν τον ταπεινό ψαρά θα τον χρησιμοποιήσει για τη μεγάλη αλλαγή στην Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, εάν είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας. Και αυτός, όπως ο Κορνήλιος εδέετο διαπαντός τρεις φορές την ημέρα, όπως ο Δανιήλ, και το μεσημέρι πήγε να προσευχηθεί, καθώς ήταν φιλοξενούμενος στη Γεσάρια. Και ενώ προσευχότανε πριν κατέβει για να φάει, βλέπει ένα όραμα φοβερό. Βλέπει ένα σκεύος στα συνδόνα που κατέβαινε, κατέβηκε τρεις φορές. Και μέσα ήταν όλα τα ζώα, καθαρά και ακάθαρτα. Και ακούει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, πέτρες σφάξον και φάγε. Και λέγει, ποτέ δεν έπραξα βέβυλον και ακάθαρτον, δεν έφαγα. Και ο Θεός του λέει κάτι που είναι η αιτία της μεγάλης αλλαγής. Μη λέγεις βέβυλα εκείνα τα οποία εγώ καθάρισα. Κύριε, καθάρισέ μας, σε παρακαλώ. Πλύνε μας με το αίμα του Χριστού και καθάρισέ μας.
Και εκείνη τη στιγμή ακούει φωνές. Είχαν έρθει τρεις από τον Κορνήλιο, απεσταλμένοι, και λέει: «Εδώ μένει ο Πέτρος». Και το Πνεύμα του Άγιου του λέει: «Ακολούθησέ τους». Φοβερό. Θα τα ακούσει, θα υπακούσει. Πού θα τον πάνε, στον Κορνήλιο, σε έναν απερίτμητο? Τι θα γίνει με τους άλλους? Οι άλλοι θα γριέψουνε. Τα αδέλφια μου όλα θα γριέψουνε με αυτό που κάνω. Αλλά θα κάνω αυτό που μου λέει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα κάνω αυτό που θα μου πουν αυτοί. Θα κάνω μόνο αυτό που μου λέει το Πνεύμα το Άγιο». Και παίρνει και έξι και πηγαίνουν στον Κορνήλιο. Και βλέπουν μια εκκλησία μαζεμένη, συγκεντρωμένο πολύ λαό. Λέει: «Γιατί μας φώναξες?» «Γιατί ο Θεός μου είπε με άγγελο να έρθεις να μας πεις λόγους ζωής αιωνίου». Και άρχισε να κηρύττει τους απερίτμητους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκατσε και 2-3 μέρες και έφαγε μαζί τους. Δεν λογάριασε τι θα πούνε οι περιτετμημένοι. Δεν το λογάριασε καθόλου. Και αυτό δεν γίνεται, ανθρώπινα αδερφοί αγαπητοί. Μόνο η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να το κάνει. Να μην λογαριάζεις τι λένε οι άνθρωποι, αλλά να κάνεις αυτό που σου λέει το Πνεύμα του Άγιου. Πολύ σοβαρό, αδερφοί. Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να είναι συγγενείς μας, φίλοι μας, αδερφοί μας. Μη λογαριάζεις τι σου λέει και τι λέει αυτός, εκείνοι, όλοι. Θα σε κρίνουνε, θα σε κατηγορήσουνε. Εσύ θα λες: «Είπα γιο πίσω μου σατανά». Εγώ έχω βασιλιά. Και ο βασιλιάς μου είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και αν με κρίνουνε, θα τους κρίνει ο βασιλιάς μου. Αν με κατακρίνουνε, θα τους κατακρίνει ο βασιλιάς μου. Και ενώ κήρυτε, ήρθε η επιβεβαίωση. Δεν είχε σταματήσει να κηρύττει και επήλθε το Πνεύμα το Άγιο επί πάντα σου ακούοντας. Και πώς το κατάλαβε? Γιατί ένα είναι το σημείο. Άρχισαν όλοι οι ακούοντες να μιλάνε ξένες γλώσσες και να δοξάζουν το Θεό. Και τότε προχώρησε ακόμη περισσότερο. Λέει: «Αυτούς τους βάφτισε ο Κύριος όλους με Πνεύμα Άγιο. Ποιος είμαι εγώ να μην τους βαφτίσω εν ύδατη?» Και προσέταξε να βαφτιστούν όλοι οι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο εν ύδατη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της άφεση αμαρτιών. Και από εδώ και πέρα, αφού επιστρέφει, αρχίζουν τα προβλήματα. Φιλονικία μεγάλη. «Εφιλονίκουν με ταυτού οι εκπεριτομείς λέγοντες ότι εσύ ήλθες, εισήλθες προς ανθρώπους απεριτμήτους και συνέφαγες με ταυτόν. Τι είναι αυτά που κάνεις?» Αλλά ο Απόστολος Πέτρος έχει παρησία. Παρησία που προέρχεται από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να δώσει παρησία στον άνθρωπο να ομολογεί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και προς τον κόσμο, αλλά και να κάνει αυτά που οι άλλοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Δεν μπορούν να τα διανοηθούν. Γιατί πρέπει το μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα να αποκαλυφθεί. Να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Και τότε θα έρθει το τέλος. Αλλά, μια παρένθεση σημαντική, η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Πότε όμως? Όταν πραγματικά διοικείται ο άνθρωπος και οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και δεν λογαριάζει τι λένε οι άνθρωποι. Τώρα όμως, πώς θα αντιδράσουνε οι περιτετμένοι που φιλονικούσανε? Θα γριέψουνε? Όχι, ο Θεός
θα ενεργήσει και στις καρδιές αυτών. Όταν άκουσαν με προσοχή την ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, όταν άκουσαν ότι ο Θεός συνεπεμαρτύρει με το να τους βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, όταν βλέπεις να βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, εκείνη η παρουσία του Θεού, εκείνη η δόξα του Θεού. Εκεί είναι. Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Και τότε ησύχασαν. Γιατί? Όχι για αυτά που είπε ο Πέτρος και για αυτά, αλλά για αυτά που έκανε ο Θεός, που βάφτισε με Πνεύμα Άγιο όλους όσους ήταν εκεί και άκουγαν και εξήτησαν χωρίς να το καταλάβουν διαπίστεως τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Η απόδειξη είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και από εδώ και πέρα τώρα μπαίνει, θα τολμούσα να πω ανοήτως, το νερό στα βλάκι. Τώρα θα γίνει μεγάλη αλλαγή. Δεν την κάνει ο Πέτρος, ούτε ο Κορνήλιος. Ο Χριστός θα την κάνει. Τι ωραία. Η μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου και στη ζωή μου, στην Εκκλησία μας, στην πατρίδα μας, θα την κάνει ο Χριστός, αδερφοί. Αρκεί να βγει σκεύη τιμίας χρήσεως. Αγιασμένα, ξεχωρισμένα από το Θεό. Εύχριστα εις το Δεσπότη. Ετοιμασμένα εις πανέργων αγαθών. Και τότε εκεί θα έλθει η υπόσχεση μεθόρκου. Εγώ ευλογών εσένα, θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, όπως τα άστρα του ουρανού και την άμμο στην άκρη της θάλασσας. Έτσι λοιπόν μετά το διωγμό του Στεφάνου, ενώ ο Παύλος ο Απόστολος το 37 μετά Χριστό, λέγεται ότι ήταν τόσο ηλικίας, δεν έχει σημασία, το 37 μετά Χριστό, τον επισκέφθηκε ο Κύριος, τον αναγέννησε και τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και τον απέστειλε 3 χρόνια. 37 μέχρι 40. Τον απέστειλε στην Αραβία και εκεί επί προσωπικού επίπεδου, σαν φίλος προς τον φίλον αυτού, στόμα με στόμα, ο Χριστός τον δίδασκε πάσαν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ήταν διδακτός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ήταν διδακτός ανθρώπων, διδακτός του Πνεύματος του Αγίου. Και προσπάθησε και στην Δαμασκό και στην Ιερουσαλήμ να μιλήσει για τον Χριστό, αλλά έφυγε γρήγορα, παραλίγο να το σκοτώνανε. Έπρεπε να μάθει και την υπομονή 4 χρόνια στην Ταρσό. 4 χρόνια πρέπει να μάθει την υπομονή. Τι θα πει υπομονή? Έχετε χρίαν υπομονής για να κάμνετε εν τέλει το θέλημα, όχι το δικό σου Παύλο, το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε τις ευλογίες και τις υποσχέσεις του Θεού. Και πράγματι, ενώ πήγαιναν οι αδελφοί και κήρυταν εις μυθέναν κηρύττονται στο Λόγο του Θεού παρά μόνο στους Ιουδαίους, ανάμεσα σε αυτούς ξεσήκωσε ο Κύριος Κύπριους Κυριναίους, οι οποίοι ήλθαν στην Αντιόχεια και ομολογούσαν Ιησούν Χριστόν προς Ελληνιστάς και, να ο Χριστός, και ή το χείρ Κυρίου με ταυτόν και πολύ πλήθος εθνικών εν τη Αντιοχία πίστεψαν, προσέξτε, και επέστρεψαν εις τον Κύριον. Πολύ φοβερό το μήνυμα αυτό, η επιστροφή μας στον Κύριο. Μετάνοια και επιστροφή, πίστη και επιστροφή. Και επέστρεψαν προς τον Κύριον και άκουσαν οι εκπεριτομείς πιστοί στα Ιεροσόλυμα ότι στην Αντιόχεια ο Θεός κάνει μεγαλεία, θαυμάσια και τεράστια. Αλλά είχε προετοιμάσει
το έδαφος ο Θεός με τον Κορνήλιο και με τον Πέτρο, τα δύο αυτά εκλεκτά σκεύη του, τον άρχοντα Ρωμαίο εκατόνταρχο και τον αγράμματο και ιδιώτη Απόστολο Πέτρο. Και έτσι έστειλε η Εκκλησία τον Βαρνάβα να δει τι συμβαίνει εκεί και μην έκπληκτος. Χάρηκε, καθώς είδε τη χάρη του Θεού, και επειδή ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, παρακινούσε όλους να εμένουν σταθερά καρδίας τους εθνικούς στον Κύριο. Και προσετέθη εις τον Κύριον πλήθος πολύ. Πλήθος πολύ. Και τώρα ήρθε η σειρά του Αποστόλου Παύλου. Τέλειωσε η περίοδος της χάριτος και της υπομονής, χωρίς να κάνει τίποτα. Ήρθε η περίοδος της ταλαιπωρίας, διότι δια πολλών θλίψεων πρέπει και ο Παύλος και ο Βαρνάβας να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και πήγε ο Βαρνάβας στην Ταρσό και του λέει, έλα να μας βοηθήσει στην Αντιόχεια. Και έμεινα στην Αντιόχεια ένα χρόνο και δίδασκαν ο Βαρνάβας εκ των περιτετμημένων και ο Σάβλος εκ των περιτετμημένων εδίδασκαν τους απερίτμητους πάσαν την βουλήν του Θεού και πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Και από εκείνη την εποχή, δηλαδή 37 και 340 και 444 μετά Χριστό, οι χριστιανοί, οι εθνικοί, οι πιστοί εθνικοί, οι αδελφοί οι εθνικοί ονομάστηκαν και ονομαζόμαστε ακόμη χριστιανοί. Όχι Ναζωρεί, χριστιανοί. Και από εκεί και πέρα πια εξελίσσεται το αποστολικό έργο του Παύλου και του Βαρνάβα, αφού όμως προηγουμένως ο Θεός τον απέστειλε στην Ιερουσαλήμ και είδε εκεί αφενός μεν τον ανέβασε ως τρίτου ουρανού και άκουσε λόγια ανεκλάλητα που δεν συγχωρείται ο Παύλος να λαλήσει ο άνθρωπος, αλλά είδε και την παντοδυναμία του Κυρίου πώς ελευθέρωσε εκ της φυλακής, εκ της βαθιάς φυλακής τον Πέτρο με έναν άγγελο. Ενισχύθηκε η πίστη του από αυτά που είδε. Στη γη ενισχύθηκε η πίστη του από αυτά που άκουσε. Στον ουρανό και ενισχύθηκε η πίστη του καθώς άκουσε και την κρίση που ο Θεός έκανε στον Ηρώδη που θανάτωσε τον Ιάκωβο και φυλάκισε τον Πέτρο. Σκολικόβρωτος. Απίστευτο. Γιατί είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Φοβερό και τρομερό. Και ποιος πέφτει? Ο υπερήφανος. Στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Κύριε Θεέ μου, σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, περιμένουμε τη μεγάλη αλλαγή που θα κάνει ο Χριστός στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην Εκκλησία, στην πατρίδα μας. Τη μεγάλη αλλαγή. Τις έσχατες ημέρες να προσευχόμαστε να κάνει ετώ ο Θεός. Μεγάλη αναζωπήρωση θα γίνει σε λίγο. Πολλές ψυχές θα σώζονται σε λίγο. Γιατί? Γιατί είναι γεγραμμένο, ο Κύριος το λέει, ότι πρέπει να γεννηθεί, να γεμιστεί ο οίκος μου. Όχι αυτός, ο οίκος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Να φύγει πλήρης, ένδοξη η Εκκλησία. Τι περιμένουμε τώρα? Να μεταμορφώσει την Εκκλησία σε ένδοξη, αγία, ευλογημένη, μη έχουσα κοιλίδα ερητίδα ή τούτων τιούτων, την οποία θα έρθει να παραλάβει.
και εμείς λέμε αμήν, αξίωσέ μας Κύριε Θεέ μου, στο όνομα του Χριστού, αξίωσέ μας να είμαστε έτοιμοι. Αλληλούια.